Γεια σας παιδιά, νέο βίντεο σήμερα με αυτόν εδώ τον φίλο μας. Αυτός ο Σκυλάκος είναι περίπου ενός έτους, λίγο λιγότερο από ενός έτους, και είχε πολλά έντονα θέματα συμπεριφοράς, επιθετικότητας και έβρισκε λύση πάντα σε ό,τι δεν του άρεσε να κάνει επίθεση και να δείχνει δόντια. Εδώ βλέπουμε τα πετά από λίγα μαθήματα πόσο καλύτερα πηγαίνει ο σκύλος. Ξεκινάει και συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη του στις βασικές εντολές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα pet shop. Εδώ βλέπετε και ένα ροτβαλεράκι που εκπαιδεύω. Και ο λόγος που είμαστε μέσα σε αυτό το pet shop είναι επειδή υπάρχουν γάτες όπως βλέπετε εδώ, άλλα σκυλιά, μυρωδιές, και ο σκύλος ήταν πολύ επιρρεπής σε όλα αυτά. Εκθέτουμε δηλαδή το σκύλο σε έναν βαθμό δυσκολίας, ας το πούμε καλύτερα, έτσι ώστε να δούμε αν η εκπαίδευση είναι όντως σε ρεαλιστικές περιπτώσεις και σε ρεαλιστικές συνθήκες σωστή και αν ο σκύλος όντως εκτελεί. Εδώ βλέπουμε το σκύλο να περνάει μπροστά από τη γάτα για να μην της δίνει σημασία, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και θετικό. Βλέπουμε να ακολουθεί τον ιδιοκτήτη του ενώ προχωράει, και εδώ ξανά δείχνουμε το κάτσε, μετά από εκεί ξανά το ξάπλα, και εκεί ο σκύλος παραμένει στην ίδια θέση. Εδώ έκανε ένα λάθος, δεν μας πειράζει όμως, το δείχνουμε και αυτό, είναι η διαδικασία της μάθησης. Μην ανησυχείτε άμα κάνετε λάθη, είναι απολύτως φυσιολογικό. Ο σκύλος πρέπει να κάνει λάθος για να μάθει και γι' αυτό και δεν το βγάζω στο edit για να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει πάνω στην εκπαίδευση. Άρα με πολύ όμορφο τρόπο τον διορθώνουμε και τον ξαναβάζουμε ξανά κάτω. Εδώ βλέπετε ένα βίντεο που μου έστειλε ο ιδιοκτήτης που μου δείχνει πώς παίζουν πλέον δαγκώματα με εντολή. Όποτε του λέει να το πάρει, το παίρνει και παίζουν, και όταν του λέει να το αφήσει, το αφήνει. Διοχετεύουμε δηλαδή όλη αυτή την ενέργεια που έχει και όλη την όρεξη που έχει στο να δαγκώνει, τη διοχετεύουμε πάνω σε κάτι που όντως επιτρέπεται και δεν είναι κακό προς εμάς. Εδώ λοιπόν του λέει να το αφήσει και έτσι κλείνουν. Like και follow για περισσότερα.